πούμε, μια αγορά, δεν πάω να την κάνω μετά τις 26 του μήνα, κοίτα να την κάνω πριν. Μεγάλη αγορά, όχι να πάω στο σούπερ μάρκετ. Έτσι, λοιπόν, θέλω να κάνω μια συμφωνία, να συζητήσω κάτι, όλα αυτά κοιτάξτε πιο πριν. Τώρα, ο Ερμής Αναβρωμός δεν είναι κακός όταν ήδη έχουν γίνει μια σειρά συζητήσεων, ας πούμε, και έχουν διακοπεί. Μου λες εσύ, ας πούμε, το Μάρτιο, άση θα κάνουμε αυτό τον Ιούλιο. Κάπου στο τέλος Απριλίου μπορεί να το ξέχασες ή μπορεί να ήρθαν οι συνθήκες έτσι που το έχεις αφήσει πίσω. Στην περίοδο του Αναβρωμού Ερμή, μπορεί να ξανασυζητήσουμε το ίδιο θέμα και να βρούμε λύση. Λοιπόν, άρα, όταν έχουμε μία πρόταση που έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που έχουμε ξαναδουλέψει στο παρελθόν μαζί του, ή μπορεί να έχουμε μία επιστροφή από το παρελθόν και σε ερωτικό επίπεδο, ή αν έχουμε κάτι τέλος πάντων το οποίο έχει συζητηθεί πριν από καιρό και έχει διακοπεί, έχουν διακοπεί συζητήσεις και το ξαναπιάνουμε στη φάση του Αναβρωμού Ερμή, δεν είναι τόσο κακό. Μιλάμε για καινούργια πράγματα. Αν δηλαδή στις 26-27 του μήνα σας προτείνουν κάτι καινούργιο, εκεί πέρα θα πρέπει να είστε αρκετά επιφυλακτικοί. Δεν λέω μην ξεκινήσετε. Λέω ότι θα πρέπει να έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι κάτι μπορεί να διαφοροποιηθεί και να αλλάξει όταν θα είναι στην ανάβρωμη πορεία του και μετά γυρίσει ορθώς. Λοιπόν, έχουμε όμως αρκετές μέρες μέχρι τις 25 Ιουνίου για να βάλουμε, και από αύριο που μπαίνει ο Ερμής στον καρκίνο, για να βάλετε μία τάξη σε αυτά που θέλετε να βάλετε τάξη, να τα προγραμματίσετε σωστά και επίσης, αν θέλετε να υπογράψετε κάτι σημαντικό, να το κάνετε μέχρι τότε. Πάμε να δούμε για κάθε ζώδιο τι φέρνει αυτή η επιρροή του Ερμή από τον καρκίνο, που είπαμε ότι θα μας απασχολήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι τις 7 Αυγούστου. Για τους κρυούς λοιπόν και για όσους έχουν οροσκόπο κρυό, θέματα που αφορούν είτε το σπίτι, είτε την οικογένεια, συγγενικά πρόσωπα, τους γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, τα παιδιά μας, οικογένεια γενικώς. Ό,τι αφορά το ακίνητο, το ίδιο το σπίτι ή περιουσιακά στοιχεία ή ένα άλλο ακίνητο, το οποίο μπορεί να μην είναι το σπίτι μας, αλλά να είναι μέρος της περιουσίας μας και θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να το κάνουμε. Όλα αυτά λοιπόν θα έρθουν στην επιφάνεια και θα σας απασχολήσουν πιο πολύ μέσα στο επόμενο δίμηνο. Μην είναι και περισσότερο, κάτι παραπάνω μάλλον από δίμηνο. Και νομίζω ότι το πρώτο διάστημα είναι και αυτό που συνήθως βγάζει το θέμα στην επιφάνεια και μετά καλείστε εσείς οι κρύοι να βρείτε λύσεις για να τελειώνει η όλη ιστορία. Πάμε να δούμε τους Σταύρους. Για τους Σταύρους είναι θετική η θέση του Ερμή. Και μάλιστα, ό,τι έχει να κάνει με σπουδές, ό,τι έχει να κάνει με το μεταφορικό σας μέσο, ό,τι έχει να κάνει με ταξίδια, γενικώς, επικοινωνία, μετακινήσεις, αυτά είναι τα σημαντικά του πλανήτη αυτού. Και νομίζω ότι εκεί, επειδή είναι σε μια πολύ βολική θέση με το δικό σας ζώδιο, μπορεί όντως να έχει αποτελέσματα. Άρα, για σας, τα πράγματα τουλάχιστον μέχρι τις 7 Αυγούστου, ακόμα και στην ανάβρωμη πορεία του Ερμή, δεν είναι αρνητικά. Πάμε να δούμε τους διδύμους. Στο κομμάτι των οικονομικών, κυβερνήτη σας ο Ερμής και θα μείνει πολύ καιρό εκεί. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα ψαχτείτε περισσότερο με οικονομικά ζητήματα. Είτε να δείτε οφειλές, χρέη, τι σας οφείλουν, τι οφείλετε εσείς. Είτε ακόμη μπορεί να υπάρχουν διαπραγματεύσεις και ζητήματα που αφορούν το μισθό σας. Εντάξει, τώρα αυτό είναι και μια κατάσταση στην Ελλάδα που την έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Πιθανώς λοιπόν για τους διδύμους ή όσους έχουν οροσκόπο στους διδύμους να υπάρχει τώρα μια κατάσταση μέχρι τις αρχές Αυγούστου που θα χρειαστεί να διαπραγματευτείτε ή να αναδιαπραγματευτείτε όρους μιας συμφωνίας, ενός συμβολέου, τέτοιου είδους καταστάσεις. Πάμε να δούμε τους καρκίνους που είναι στο δικό σας ζώδιο Ερμής, άρα πιο έντονη ρυθμή στην καθημερινότητά σας, συζητήσεις, επαφές, μετακινήσεις, ταξίδια, προτάσεις, πολλά. Πληροφορίες δηλαδή θα έρχονται κάθε μέρα, μπορώ να πω ότι θα είναι ειδικά το επόμενο δίμηνο, μια συνεχόμενη και αυξημένη ροή πληροφοριών που έρχονται στην πλευρά σας. Θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όμως για τις πληροφορίες που λαμβάνετε το διάστημα 26 Ιουνίου μέχρι 20 Ιουλίου. Γιατί εκεί μπορεί να μην είναι πολύ ξεκάθαρες ή να είναι μπερδεμένες γενικώς. Ή θα πρέπει εσείς να δείτε ποια είναι πραγματικά η αλήθεια και πού είναι το ψέμα. Πάμε να δούμε τους Λέοντες. Είναι σε ένα ζώδιο πριν από το δικό σας ο Ερμής, άρα κινείται παρασκηνιακά. Παρασκήνιο λοιπόν, μυστικά,
άνθρωποι που σας πλησιάζουν, που θέλουν να ανοίξουν την καρδιά τους, να σας πούν πράγματα, μπορεί να είναι συνεργάτες σας, μπορεί να είναι φίλοι. Γενικώς είναι μια περίοδος που μαθαίνετε πολλά πράγματα λίγο κρυφά και μυστικά. Από την άλλη πλευρά, μπορεί να υπάρχει ένα μεγαλύτερο παρασκήνιο στο χώρο εργασίας και εννοείται ότι θα προσέξετε ειδικά και θέματα υγείας. Είναι ένα καλό διάστημα όμως για να κλείσετε και εκκρεμότητες με το παρελθόν. Είτε αυτό έχει να κάνει με προσωπικά ζητήματα, είτε έχει να κάνει ακόμα και με τη δουλειά. Πάμε να δούμε τους Παρθένους, που είναι μέσα στην θέση αυτή ο Ερμής, στο δικό σας ζώδιο, δείχνει αποτελεσματικότητα, παραγωγικότητα και μάλιστα στα πλαίσια μιας ομάδας. Δηλαδή, σας πάει πιο πολύ το να δουλέψετε μαζί με άλλους, παρά να βγείτε μόνοι σας μπροστά και να πείτε ότι θα κάνω μόνος μου κάτι. Από την άλλη πλευρά, στα ύψη και η κοινωνικότητα, είναι μια θέση αυτή που ευνοεί μέσα στο επόμενο δίμηνο πολύ κόσμο να δείτε, πολύ κόσμο να σας δει και επαφές. Βοηθάει πάρα πολύ, το έχει να κάνει με σπουδές για τους νεότερους και ταξίδια. Πάμε να δούμε τους ζυγούς. Εδώ πέρα ο Ερμής παίρνει θέση στην καριέρα, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την καριέρα, τα επαγγελματικά. Και είναι σίγουρα για τους ζυγούς, και όχι μόνο το καλό.